Πάμε και στο ερώτημα αυτό εδώ. Μα λέει ποιε από τι παρακάτω προτάσει που αφορούν την επιπεδότητα αληθεύουν. Και ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση που λέει κάθε απλό επίπεδο γράφημα περιέχει αναγκαστικά μία τουλάχιστον κορυφή βαθμού μικρότερου ή ίσου του 5. Αυτή τώρα η άσκηση είναι για πολύ καλά διαβασμένου, θα έλεγα, γιατί ομοιάζει πολύ με άσκηση β' μέρο που έχουμε κάνει. Και πάμε να δούμε λίγο τη λύση. Έτσι, από το γεγονό που μου λέει ότι θέλω τουλάχιστον μία κορυφή να έχει μία ιδιότητα, σκέφτομαι το άτομο, δηλαδή να αρνηθώ το ζητούμενο. Έτσι. Το ζητούμενο είναι ότι θέλω μία τουλάχιστον κορυφή βαθμού μικροτερο του 6. Άρα θεωρώ ότι δεν έχει τουλάχιστον μία κορυφή βαθμού μικρότερου ίση του 5, με συγχωρείς, ε. Α, συνεπώς, περιέχει καμία κορυφή βαθμού μικρότερου του 5, άρα το τελικό συμπέρασμα του συλλογισμού είναι ότι όλες οι κορυφές έχουν βαθμό ε, μεγαλύτερο ή ίσο του 6. Εντάξει. Τώρα, αν πάμε μια βόλτα μέχρι το λίμα της χειραψίας, το λίμα της χειραψίας μας λέει ότι το διπλάσιο των ακμών είναι ίσο με το άθεσμα του βαθμού των κορυφών. Ε, το άθεσμα του βαθμού των κορυφών, αν το γράψω λίγο απλωτά, είναι με τον τρόπο αυτόν εδώ, ε. Συνεπώ έχουμε ότι αυτή η κορυφή έχει βαθμό μεγαλύτερο στο 6, αυτή η κορυφή έχει βαθμό μεγαλύτερο στο 6, όλε οι κορυφέ έχουν βαθμό μεγαλύτερο στο 6. Άρα αυτή εδώ η ποσότητα είναι μεγαλύτερη τη ίση του 6 φορέ το ν, Έτσι. Άρα λοιπόν τι βγαίνει με χρήση του λίμματο χειραψία, απλοποιώντα το 2 και το 6 κιόλα, βγαίνει το μη είναι μεγαλύτερο ίσο του 3 ν Εντάξει. Τώρα το άτοπο βγαίνει άμεσα γιατί γνωρίζουμε ότι αν, αν ένα γράφημα είναι απλό και επίπεδο, αυτό σημαίνει αυτομάτω ότι το μη είναι μικρότερο ίσο του 3-6, έτσι. Αυτά τα δύο μαζί οδηγούν στο άτομο. Αυτά λοιπόν, λίγο βαριά για όσου το λάθο η αλήθεια είναι. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Ε, Συνεπώ το ερώτημα είναι σωστό, έτσι. Το αποδείξαμε τελικά, είναι όντω σωστό. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Έτσι, έχω ότι όλε οι αποτυπώσει σε επίπεδο γραφήματο έχουν τον ίδιο αριθμό όψεων. Και δηλαδή στο ίδιο γράφημα, είτε το αποτυπώσουμε έτσι, είτε το αποτυπώσουμε γιουβέτσι, οι όψει θα είναι ίδιε απόλυτα λογικό και είναι βεβαίω και σωστό και για ποιο λόγο ισχύει, γιατί α, ο τύπο του Όιλερ μα λέει ότι οι όψει είναι οι ακμές μείον τι κορυφέ συν 2. Εντάξει. Οπότε, όπω και να του γραφήσουμε το γράφημα, ο τύπο του Euler μα εξασφαλίζει ότι οι όψει θα είναι πάντα ίδιε. Τώρα, εδώ έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, έτσι, γιατί ο τύπο του Euler είναι μόνο για συνδεόμενα γραφήματα. Αλλά παρόλα αυτό ο συλλογισμό γενικεύεται. Δηλαδή, αν έχω ένα γράφημα το οποίο δεν είναι συνδεόμενο, τότε θα αποτελείται από συνεκτικέ συνιστώσει. Οι όψει κάθε μία συνεκτική συνιστώσα μετράται από τον τύπο του Euler και θα είναι προφανώ η ίδια γιατί οι ακμέ και οι κορυφέ κάθε συνεκτική συνιστώσα παραμένουν οι ίδιε. Οπότε λοιπόν θα έχω όψη 1 και όψη 2 και όψη 3 ότι θα είναι το πλήθος των όψων του γραφήματος και βεβαίω δεν ξεχνάω να προσθέσω και την εξωτερική όψη, η οποία περιβάλλει όλε ανεξαιρέτω τι συνεκτικέ συνιστώσει. Οπότε με αυτόν τον δομημένο συλλογισμό έχουμε το δεύτερο ερώτημα, είναι σωστό. Πάμε στο τρίτο ερώτημα. Μα λέει ότι ένα μη επίπεδο γράφημα περιέχει αναγκαστικά σαν υπογράφημα το K5 e και το K33. Μια κλασική παγίδα την οποία την έχουμε δει, γιατί ο Κουρατόφσκι ο οποίο μα εξασφαλίζει τι ικανέ και αναγκαίε συνθήκε προκειμένου ένα γράφημα να μην είναι επίπεδο, μα λέει το εξή ότι θα πρέπει να περιέχει το K5 ή το K33. Αλλά επίση όμω υπάρχουν και άλλε δύο περιπτώσει που είναι να περιέχει υπογράφημα ομοιομορφικό, ομοιομορφικό του K5 ή υπογράφημα ομοιομορφικό του K33, έτσι. Ο κουρατό δηλαδή έχει τέσσερι περιπτώσει, οι οποίε μπορούν να συμβαίνουν ή η μία ή η άλλη, ή η παράλληλη, ξέρω εγώ, ή και όλες ταυτόχρονα, έτσι δεν έχει καμία σημασία. Αλλά οι περιπτώσει είναι τέσσερι. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια σκληρή παγίδα ε, και το ερώτημα είναι λάθο. Πάμε και στο τέταρτο ερώτημα. Ένα γράφημα που δεν έχει κύκλο κυκλοχάμιλτον είναι αναγκαστικά μη επίπεδο. Οι δύο ορισμοί δεν του έχουμε συσχετήσει ποτέ και είναι σημαντικό ότι στα μαθήματα έχουμε κάνει και όλε τι αναγκαίε συσχετήσει. Ε? Οπότε λοιπόν, όταν είναι δύο ορισμού, δεν του έχουμε συσχετήσει, α πούμε, είναι λίγο δύσκολο να έχουν τέτοιε ιδιότητε. Ε, Ιδού πάλι το περίφημο μη τετριμένο γράφημα το οποίο δεν έχει κύκλο Χάμιλτον, έτσι. Να παρατηρήσουμε λοιπόν ότι στο γράφημα αυτό πρώτον δεν έχει κύκλο Χάμιλτον. Όχι, κύκλο Χάμιλτον. Όπω όπως το απαιτεί η υπόθεση αν θες, δηλαδή λέει ένα γράφημα που δεν έχει κύκλο Χάμιλτον, να πράγματι λοιπόν είναι τέτοιο γράφημα, αλλά παρόλα αυτά το γράφημα αυτό είναι επίπεδο και έχουμε ήδη και την επίπεδη αποτύπωσή του, έτσι. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι λάθος γιατί λέει αναγκαστικά θα είναι μια επίπεδο. Εμείς φτιάξαμε τώρα ένα παράδειγμα το οποίο δεν έχει από τη μια μεριά κύκλο Χάμιλτον και επίσης έχει την ιδιότητα ότι είναι επίπεδο γράφημα.